Ναι, πολύ ωραία. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είχε, θα το θέλαμε λιγότερο, ωραία. Εμείς, ξέρεις. Καλά, ναι. Δεν θα είχαμε πρόβλημα. Εμείς που ήμασταν δέντε, το απολαύσαμε, φίλε. Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Και καλά το λες. Πολύ καλά το λες. Ήταν ένα καλό μας για ποδοσφαιρόφιλο. Αλλά εξαργύρω στην ποιότητά της, ξαναλέω. Νομίζω ναι, ότι και το βάθος στο ρόστερ. Είναι φοβερός παίκτης ο Τσούμπερ, με αμάξει πάρα πολύ. Ναι, ναι, εντάξει. Ούτως ή άλλως είχε αποκτηθεί με αυτή την ταμπέλα, να το πω έτσι. Έτσι, του πολύ σημαντικού παίκτη εννοώ. Νομίζω ότι μετά την επέμβαση που έκανε στους Κυλιακούς Πισωαγούς και έλυσε το πρόβλημά του μια και καλή. Άλλος παίκτης. Ναι, ναι. Ήρθε στο 100% και είναι πλέον τεράστιο το αφεντσάκ που έχει και σε βαθμολογικό επίπεδο. Αλλά και σε ουσιαστικό, σε επίπεδο προσωπικότητας ενώ μέσα από το τυριά της, έτσι. Το πιο βασικό, ότι ο ποδοσφαιριστής μπαίνει και δίνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην ομάδα, βαθμούς με τα γκολ του, έχει κάνει τουλάχιστον 3-4 αναμετρήσεις, οπότε είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό για τον Ματίας Αλμέιδα. Και το γεγονός βέβαια ότι έχει πολλούς παίκτες σε αυτή την κατάσταση, να το πω έτσι. Δηλαδή παίρνει πράγματα από πολλούς από τον πάγκο του τεχνικός της ΑΕΚ, διότι είδαμε και τον Μάνταλο και σε άλλα παιχνίδια, αλλά και στο τουρνινό, το είχε γράψει και το παπλαφιό.gr, είχε ένα αφιέρωμα στις αναμετρήσεις, στις 5 αναμετρήσεις, που η ΑΕΚ πήρε πράγματα από τον πάγκο της, έτσι. Μπορεί να το δουν οι φίλοι της Ένωσης, άμα θέλουν να το δουν, και οποιοδήποτε άλλο φιλάθλος, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο βοηθάει και την ΑΕΚ να μπορεί να πρωταγωνιστεί σε δύο στόχους, έτσι. Διαφορετικά δεν γινόταν. Έδειξε και αδυναμίες στις βάρη χθες. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε τελειώσει πιο εύκολα το μάτς αυτό η ΑΕΚ, αν ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένη η επιθετική της στην τελική προσπάθεια. Γιατί χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες και χάρη στην ικανότητα, εγώ θα πω, του Κουέστα, ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έπιασε πολλά. Πάρα πολλά και πολύ δύσκολα. Δεν είναι μόνο ότι έπιασε πολλά, ξέρεις. Μερικές φορές, ας πούμε, έπιασε πολλά, αλλά πάνω του δεν τελείωσε σωστά τη φάση και πάει λέγοντας. Εδώ δεν τύχεται τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία του Κουέστα. Έβγαλε δύο για μένα τουλάχιστον από αυτά που λέμε δεν βγαίνουν. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά για την ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Δύσκολα, ωστόσο νομίζω δίκαια στο τέλος και άξια, έτσι. Ναι. Το πούμε πριν, αυτή η διαφορά της δυναμικής, έτσι, σε επίπεδο ρόστερ και ποιότητας με βάθος στο ΕΣΕ αυτό, είναι που της έδωσε την νίκη. Μεραούχο. Μεραούχο θα περιμένουμε μέχρι και την Πέμπτη. Τετάρτη-Πέμπτη θα ξεκαθαρίσει, ίσως Τετάρτη, αλλά θα το δούμε. Για να διαπιστώσουμε κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό για το κύπελλο σίγουρα, αλλά ίσως και για το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη, θα πρέπει να έχουμε την υπομονή λίγο για να το δούμε αυτό. Είναι γόνατο, έτσι. Ναι, είναι γόνατο και είναι ανάλογα το τι θα, όχι επιλεχθεί, αλλά επιβληθεί να γίνει. Ως θεραπεία. Δηλαδή, ναι, ως θεραπεία. Τέλος πάντων, έχουμε μπροστά μας σήμερα να το δούμε αυτό. Ναι, κρατάμε ότι δεν θα παίξει σίγουρα στη ρεβάνς. Σίγουρα στη ρεβάνς ήταν δεδομένο. Νομίζω ότι δεν θα παίζει ούτως ή άλλως. Ή τέλος πάντων δεν ξεκινούσε. Γιατί συνιστούσε ένα από τους ποδοσφαιριστές ΑΕΚ που έπαιξαν και στα τρία ματσέρια εδώ χωρίς διακοπή, θυμίζω. Ενώ στα τρία σέρια του πρωταθλήματος, έτσι. Άρα θα ρω ότι θα τον ξεκούραζε, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα είναι, όχι. Αυτό σε ό,τι αφορά. Ο Μουκουντή προπονήθηκε κανονικά, όπως περιμέναμε, κάτι που είχε ενημερώσει σχετικά ο Ματίας Αλμέιδα. Το βλέπεις και δεκαδά. Στη χθεσινή συνέντευξη που, κοίτα, αν είναι καλά, ναι, γιατί όχι. Mm-hmm. Δεν βλέπω το λόγο να μην μπει. No. Δεν βλέπω το λόγο να μην μπει. Τώρα, αυτό το κλείνει, ξέρεις, και το προπονητικό team βάσει ρυθμού. Μπορεί να τον δει και να πει, δεν έχει το ρυθμό που πρέπει για να τον ξεκινήσω, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις. No. Αυτό. Θα το δούμε στην πορεία. Ούτως ή άλλως έχει διαθέσιμους. Κοίτα, είναι λίγο δύσκολο να παίξει και όπως το έλεγα πριν για τον Αραούχο και ο Τζαβέλα στην τεσσερινή με τον Βίντα, έτσι, τέταρτο. Γιατί για τέταρτο πάμε. Οπότε αν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο Μουκουντή θα γίνει. Ναι. 100%. Γιατί πρέπει να ξεκουραστούν. Η χαρά έτσι κι αλλιώς είναι καλός πρώτον και δεύτερον, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει τη σοβαρότητα να διαχειριστεί αυτό το 3-0. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Είναι και καλά η ομάδα. Δείχνει ότι δεν υποτιμάει. Όχι, δεν μπορείς να υποτιμήσεις, ναι. Έτσι. Παιδιά, δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το σκεφτείς να το κάνεις. Όχι να το κάνεις κιόλα στην πράξη. Για 20 φορές την έχουμε δει φέτος. Το μόνο που δεν μπορείς να πεις είναι ότι δεν υποτιμάει τον αντίπαλο, σέβεται τον αντίπαλο στον αγωνιστικό χώρο και
προσπαθεί να του επιβληθεί για να κυριαρχήσει με τρόπο έτσι, πολύ συγκεκριμένο, με συγκεκριμένο σχέδιο που το έχουμε αναγνωρίσει όλοι από τον Ματίας Αλμέιδα. Δεν μπορεί να αποτελεί από τον Ολυμπιακό, είναι δυνατόν. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ποδόσφαιρο και έχουμε δει και άλλα πράγματα να γίνονται και από 3-0 και μεγαλύτερα πράγματα να γίνονται. Και επίσης αντιλαμβάνεις ότι επειδή έρχεται η διακοπή μετά, θα παίξει μια επιπλέον τόνωση. Έχεις κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα και να κλειδώνεις και την πρόκληση με τον Ολυμπιακό. Στον τελικό. Βέβαια, είναι νομίζω κάτι που θα σου δώσει ένα boost και για τη συνέχεια να ξεκουραστείς, να πας να καθαρίσεις το μυαλό σου και να γυρίσεις στις υποχρεώσεις σου. Με ντέρμπι πάλι με τον Ολυμπιακό, έτσι. Ναι, ναι. Πιο μακριά. Έχουμε μπροστά μας μέρες για να ασχοληθούμε. Να σου πω, Γιώργο μου, επειδή ρώτησε και τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου, πώς το έχει πάρει η ΑΕΚ αυτό το ενδεχόμενο Κύπρου? Κοίτα, επίσημα αντίδραση δεν έχουμε. Ναι. Το λέω συγγνώμη, μοιάζει καταβατική. Ναι, μου μοιάζει καταβατική στο γεγονός. Δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως και θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε για να γίνει αυτό και αν γίνει, έτσι. Ούτως ή άλλως, ακόμα και να αντιδρούσε η ΑΕΚ, δεν θα έχει κάποιο λόγο στο που θα γίνει. Εφόσον αποφασίσει η ΕΠΟ που είναι η διοργάνωσή της, αν γίνει και ο τελικός, η ΑΕΚ θα πρέπει να συνετιστεί και να, εφόσον προκριθεί, μην την ξεχνάμε αυτή την παράγραφο, την παράμετρο, λέμε ότι έχει πολύ σημαντικό μαξιλάρι ασφαλείας, αλλά εφόσον, για να μην είναι και να μην ακούγεται και άσχημα ως ελλειψεβασμού στον αντίπαλο, για παράδειγμα από εμάς, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει ούτως ή άλλως κάτι αν οριστεί εκεί. Εγώ έχω ξαναπεί ότι αφού δεν γίνεται, τα έχουμε πει, ξέρεις πολύ σωστά, Νίκο, θα ήταν συνετό, ήταν να πάμε σε διπλούς τελικούς και να μην υπάρχει πρόβλημα, αλλά και αντιθέτως πολλαπλά κέρδη και οικονομικά και εμπορικά και όλα τα δεδομένα σε τηλεοπτικούς παρόχους και την ΕΠΟ βέβαια που το διοργανώνει και έχει όλο το όφελος, έτσι δεν είναι. Ναι. Και για να μην έχουμε και όλο αυτό το τρελό πράγμα που γίνεται συνέχεια όταν φτάνουμε σε να έρθει ο τελικός κυπέλλου για το πού θα διεξαχθεί. Νομίζω μας έχει κουράσει. Αστιότητα. Αυτά. Έγινε, Γιώργο μου.